Τα μοιραία δευτερόλεπτα που μετέτρεψαν τη συμπλοκή σε άγριο έγκλημα κατέγραψαν οι κάμερες στο ποιμνιοστάσιο του 73χρονου κτηνοτρόφου. Ο ίδιος φαίνεται να πέφτει νεκρός, ενώ πλησιάζει με τη μαγκούρα του προς το σημείο όπου ο 43χρονος καυγαδίζει με την κόρη του. Δευτερόλεπτα νωρίτερα και ο γιος του πέφτει στο έδαφος χτυπημένος από τα σκάλια. Το σκηνικό είναι σοκαριστικό. Είναι μία από τις σπάνιες στιγμές που έγκλημα με αφορμή αγροτοκτηνοτροφικές διαφορές αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύοντας τις ολέθριες συνέπειες της οπλοκατοχής που παραμένει ανεξέλεγκτη στην Κρήτη. Πήγε εκεί για να εκτελέσει και για κανέναν άλλο λόγο. Το βίντεο είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Ο 43χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πήρε το δρόμο για τις φυλακές Χανίων όπου θα κρατηθεί. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον φυγαδεύσουν από το δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης, η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της. Έγινε κόκκινο πανί για τους συγγενείς των θυμάτων που ξέσπασαν με οργή στα περιπολικά, σπάζοντας ένα από τα τζάμια του οχήματος που μετέφερε τον κρατούμενο. Η αντίδραση των αστυνομικών ήταν ακαριαία, συλλαμβάνοντας τον νεαρό που έσπασε το τζάμι. Την ίδια στιγμή άλλα άτομα καταδίωκαν το περιπολικό στους κεντρικούς δρόμους της Νεάπολης, όπου επικράτησε για αρκετή ώρα πραγματικό πανδαιμόνιο. Η δημοσιοποίηση του βίντεο πυροδότησε όμως έντονες αντιδράσεις, με το συνήγορο του 43χρονου να χαρακτηρίζει την κίνηση του κυρίου Κοκοσάλη αντιδικονομική και απαράδεκτη. Κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και αντιδικονομικό και παράνομο κατά τη γνώμη μου, αποδεικτικό υλικό το οποίο εισφέρεται στη δικογραφία και πρέπει να αξιολογηθεί, να δημοσιεύεται, και αυτή είναι μια τακτική εν πάση περιπτώσει την οποία οφείλω να στυλιτεύσω. Είναι κάτι πρωτάκουστο. Σύμφωνα με τον κύριο Στιακάκη, το βίντεο δεν αναιρεί τίποτα από όσα έχει ήδη ομολογήσει και περιγράψει ο 43χρονος κατηγορούμενος, επαναλαμβάνοντας πως ο ίδιος είναι συντετριμμένος και μετανιωμένος για τις συνέπειες των πράξεών του. Λυπάμαι. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος μπορούσε να αντιδράσει αλλιώς ακούγοντας όσα άκουσα. Ήταν ακαριαία και αυτόματη αντίδρασή μου, από οργή που δεν είχα ξανανιώσει. Αν δεν κρατούσα ήδη την καραμπίνα για να τους αποτρέψω να με πλησιάσουν όλοι μαζί, θα είχα ίσως χρόνο να το σκεφτώ. Όσο και αν ο συνάδελφος επιθυμεί μέσω αυτού να δώσει δημοσιότητα στον ίδιο και στα αποδεικτικά στοιχεία που νομίζει ότι τον συμφέρουν, αυτό θα πρέπει να το ξανασκεφτεί λιγάκι, γιατί είναι σοβαρά πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του και ένας άνθρωπος κινδυνεύει, και δεν μιλάω για την κατηγορούμενο για να μην φανεί ότι εμάς ουδόλως αυτός μας επηρεάζει. Νωρίτερα σε δηλώσεις του, συγγενείς των θυμάτων ξεσπούσαν με οργή κατά του 43χρονου, με χαρακτηριστική την περιγραφή νεαρού συγχωριανού του, ο οποίος περιγράφει ότι είχε επιχειρήσει να τον κάψει ζωντανό το 2013, αφού νωρίτερα είχαν καταναλώσει αλκοόλ και είχαν καυγαδίσει με αφορμή κτηματικές διαφορές. Με δέσαν και πήγαν να μου ρίξουν βενζίνη, να με πετρελώσουν, να με κάψουν. Και πώς γλιτώσατε? Πήρε ένα φίλο του τηλέφωνο για να δει τον τάδε παράδειγμα, δεν το πίστεψε και πήρε τη γυναίκα τη φοβή και ο άνθρωπο να έρθει. Και ήρθε μετά, και μελήσανε με αυτό και γλίτωσε. Όπως τον ήφαε, να τον εφάει ο πόνος και τη γενιά του όλη.